9 ημέρες λαβωμένη η Σιτία και ακόμα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Μια πόλη κομμάτια μετά την κακοκαιρία της 15ης Οκτωβρίου που έμελε να είναι η μέρα που θα σημάδευε τους κατοίκους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα αναζητούν την ελπίδα μέσα από τις λάσπες. Τα μηχανήματα δουλεύουν πυρετοδός για να φέρουν την περιοχή στην πρώτερη κατάσταση. Και καταφέραμε και βγάλαμε μέσα από το γεφυράκι κάτους απορριμμάτων λοιπά φερτά υλικά, ζάντες, ζαντολάστιχα. Μεγάλων αυτοκινήτων σαν τον άστιχα. Είναι το σημείο που μπλόκαρε είναι το νερό, έτσι. Είναι αυτό το σημείο το οποίο μπλόκαρε από όλα αυτά τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να ξεχυλήσει το νερό. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνει οι κάτοικοι της Σιτίας έχει πυροδοτήσει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Είναι χαρακτηριστικό πως δεκάδες εθελοντές δίνουν το παρόν στις προσπάθειες που γίνονται για να σωθούν δημόσια αρχεία και να αποκατασταθούν ζημιές. Η κατάσταση το αρχείο του Δήμου. Τι μπορεί να διασωθεί? Καταρχήν να τα μαζέψουμε. Τα πάμε σε ένα χώρο ασφαλή που βρήκαμε, ούτως ώστε σε δεύτερη φάση θα συσταθεί μια επιτροπή να δούμε ποια από αυτά αξίζουν, ποια δεν αξίζουν, ποια χρειάζονται πραγματικά να αξιοποιηθούν για μια φορά να εκπαιδευτούν σε ασφαλές μέρος και τα υπόλοιπα αναγκαστικά θα είναι από το καταστροφικό. Το υλικό όλο αυτό είναι κατεστραμμένο? Ξέρετε αν μπορεί να διασωθεί? Θα γίνει κάποια δυνατή προσπάθεια. Τι να λέμε. Τώρα είμαστε σε κατάσταση σοκ. Από την ορεινή Ζήρο φτάσαμε στη Σιτία. Ήρθαμε να βοηθήσουμε κι εμείς σε ό,τι μπορούμε. Μπράβο. Είχατε εσείς ζημιές από την... Όχι, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Όλα πήγανε στη Σιτία τα νερά. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της Σιτίας έχει πυροδοτήσει όμως και ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούν με ό,τι μέσον διαθέτουν είναι άνθρωποι που λαβώθηκαν και οι ίδιοι. Η Κλειό και ο Αγαπητός είναι δύο άνθρωποι από αυτούς που κατέστρεψε η πλημμύρα, όμως αυτοί επιστρέφουν τον πόνο τους με προσφορά και αγάπη. Κύριε Λαμάκη, παρόλο που είστε 100% κατεστραμμένος, βοηθάτε. Είναι απίστευτη η δύναμη που βρίσκεται πραγματικά. Εδώ είναι ανθρώπινα όλα να τα κάνουμε. Άμα έχουμε αισθήματα και ανθρωπιά, πρέπει να γίνονται όλα. Πρέπει να βοηθάμε στον άλλο. Και στη θεία, ο κόσμος της Σιτίας, οι ανθρώποι, γιατί λέγονται ανθρώποι, γεννήκαμε όλοι μαζί μία λυσίδα, ένας κρίκος, μία γροθιά αγάπης, που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλο, για να είμαστε όλοι εδώ.